Αρκετή ζέστη, ξημερώνει μια μέρα με αρκετή ζέστη. Ήδη έχουμε 22-23 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Γενικά, οι θερμοκρασίες στη χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά στους 18. Πόσο θα φτάσει σήμερα? Θα φτάσουμε και τους 36 με 37 βαθμούς και χτες φτάσαμε 37 βαθμούς προς τη Λάρισα. Γιατί μας λες ότι δεν είναι μήνυ καύσωνας, δεν είναι? Ο καύσωνας έχει ένα συγκεκριμένο ορισμό. Δηλαδή, έχει να κάνει και με τη θερμοκρασία νωρίς το πρωί, έχει να κάνει και με τη διάρκεια. Μάλιστα. Δηλαδή, πόσο κρατάει αυτό το κύμα. Αυτό δεν θα φαίνεται να ξεπερνάει μέχρι την Τετάρτη. Η διάρκεια του στη συνέχεια θα αρχίσει να υποχωρεί. Οπότε δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν καύσωνα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε από τις θερμοκρασίες. Έτσι όπως καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, θα δούμε ότι έχει αρκετή ζέστη ακόμα και προς τα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Έτσι λοιπόν, προς το κάτω, τον Ευρωκόπη της Δράμας αλλά και την Ορεστιάδα, αυτή τη στιγμή σημειώνονται οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε δηλαδή την περισσότερη δροσιά. Είμαστε κοντά στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει ο υδράργυρος. Κοντά στους 20 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης αρκετή ζέστη για την ώρα βέβαια που βρισκόμαστε κάνει και στην περιοχή της Θεσσαλίας. Στη Λάρισα αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα βρίσκονται κοντά στους 20 βαθμούς και παρατηρήστε ότι μέσα στο Ανατολικό Αιγαίο ο υδράργυρος προσεγγίζει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Λίγο τώρα πιο νότια, προς την περιοχή της Τρίπολης, στο εσωτερικό της κεντρικής Πελοποννήσου, βλέπετε ότι τα θερμόμετρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά στους 12 βαθμούς Κελσίου και εδώ αρκετά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Μεγαλύτερες θερμοκρασίες τώρα εδώ προς την περιοχή της Αττικής, στο κέντρο της πόλης, βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας, ο υδράργυρος φλερτάρει με τους 22 βαθμούς Κελσίου, όπως επίσης αρκετή ζέστη κάνει και προς το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τοπικά ακόμη και τους 20 βαθμούς. Βλέπετε χαρακτηριστικά προς την Ρόδο και το Καστελόριζο έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές. Πάμε τώρα να δούμε την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Για άλλη μια ημέρα έχουμε απουσία νεφώσεων, πολύ καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα μας. Επικρατεί ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, όπως λέμε στην μετεωρολογία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα νεφικά συστήματα από την περιοχή της Ιταλίας και της Κεντρικής Ευρώπης να φτάσουν μέχρι και τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, βλέπετε τις συννεφιές, οι οποίες βρίσκονται κυρίως προς τα βόρεια βορειοδυτικά Βαλκάνια, να μετατοπίζονται προς τα ανατολικά βόρειο-ανατολικά τμήματα και άρα λοιπόν δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά όμως, κρατήστε ότι εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται αργά το μεσημέρι, αναπτύσσεται θερμική αστάθεια σε ορεινές περιοχές της βόρειας χώρας. Οπότε και δεν αποκλείεται να έχουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Θα τα δούμε όμως τώρα αναλυτικά στους επόμενους μας χάρτες για να δούμε λοιπόν με τι καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, βλέπετε λοιπόν στους δέκτες σας. Πολύ καλός ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Για πολλές ώρες θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια. Το απόγευμα όμως εξαιτίας της ζέστης θα αναπτυχθούν αυτές οι συννεφιές της ζέστης, όπως λέμε, θερμική αστάθεια σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και κυρίως της βόρειας υπηρωτικής χώρας, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μέσα στο Ιόνιο δεν θα προβληματίζουν, θα φυσούν από διάφορες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις, κοντά στα 4 τοπικά ακόμη και 5 μποφόρ. Μέσα στο Αιγαίο όμως, σιγά σιγά ο βοριάς θα ενισχυθεί, θα φτάσουμε ακόμη και τα 6 μποφόρ. Προσοχή λοιπόν στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως στα ανατολικά αλλά και τα νησιά του Αιγαίου μας, με τη θερμοκρασία να φλερτάρει με τους 35 ακόμη και 36 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής, όπου και εδώ σήμερα Τρίτη περιμένουμε πολύ καλό καιρό, έθριος καιρός, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί. Οι άνεμοι από την πλευρά του Σαρονιγού σιγά σιγά προς το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους, η θαλάσσια άβρα λοιπόν, με μέτρια ένταση, μέτριο βοριαδάκι θα επικρατήσει στον νότιο βοϊκό και ο υδράργυρος, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά στο εσωτερικό της πόλης, θα προσεγγίσει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Υπολογίστε λίγο πιο χαμηλή τη θερμοκρασία σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Λίγο τώρα πιο βόρεια για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και εδώ περιμένουμε πολύ καλό καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάποιες τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές προς το απόγευμα χωρίς κάτι το αξιόλογο. Και εδώ στο θερμαϊκό θα αναπτυχθεί θαλάσσια άβρα με εντάσεις κοντά στα 4 μποφόρ προς το απόγευμα. Θα δροσίζει θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές με τη θερμοκρασία να καταφέρει να προσεγγίσει ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες τις αναμένουμε σε εσωτερικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Λίγο τώρα πιο ανατολικά, προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Εδώ η μέρα, αν και θα ξεκινήσει με πολύ καλό καιρό, στις υπηρωτικές περιοχές αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων και κυρίως στα ορεινά, το απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές και δεν αποκλείεται να έχουμε μπόρες και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι σιγά σιγά βλέπετε χαρακτηριστικά θα στραφούν σε βόρειο-ανατολικούς. Στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν προς το απόγευμα κοντά στα 6 μποφόρ.
Ο υδράκυρος κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, περισσότερη δροσιά γύρω-γύρω από τη θάλασσα. Και κλείνουμε λοιπόν τώρα χαρακτηριστικά με το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ βλέπετε θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αρκετά ξηρή ατμόσφαιρα, προσοχή στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, γιατί εδώ θα φυσάει και ο βοριάς κοντά στα 5 τοπικά, ακόμη και τα 6 μποφόρ, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει ακόμη και τους 32 με 34 βαθμούς την περισσότερη ζέστη στο εσωτερικό της Ρόδου, όπου και εχθές ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Βλέπετε λοιπόν στο χάρτη των αερίων μαζών ότι και αύριο θα είναι μια αρκετά ζεστή ημέρα. Παρατηρήστε λοιπόν με τους χρωματισμούς, το πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα καλύπτει το σύνολο της χώρας μας. Έτσι λοιπόν και αύριο, όπως έχουμε σημειώσει στο χάρτη μας προς τη Βόρεια Ελλάδα, ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 32 με 34 βαθμούς, κυρίως στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, λίγο πιο νότια και πιο ανατολικά προς τη Θεσσαλία, την Αττικοβιωτία αλλά και την Αργολίδα. Βλέπετε ο υδράργυρος θα ξεπεράσει και τους 35 βαθμούς, θα είμαστε κοντά στους 35 με 37 και προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουμε τους 32 με 34 βαθμούς. Θα φυσάνε βέβαια και βοριάδες ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο. Κλείνουμε με τον τελευταίο μας χάρτη για να δούμε ότι μέχρι και αύριο δεν περιμένουμε αξιόλογες βροχοπτώσεις στη χώρα μας. Κάποια αστάθεια ίσως προκύψει στα βόρεια ορεινά της υπηρετικής χώρας. Παρ' όλα αυτά όμως, από την Πέμπτη και την Παρασκευή, βλέπετε χαρακτηριστικά με τους χρωματισμούς, σιγά σιγά εστιάζουμε στη χώρα μας. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεγάλη λοιπόν προσοχή, θα έχει προηγηθεί μια αρκετά έτσι θερμή ατμόσφαιρα, θερμή επιφάνεια, που σημαίνει ότι θα έχουμε έντονη αστάθεια μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άρα λοιπόν τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από χαλάζι ή και από έντονους κεραυνούς. Άρα λοιπόν την απαιτούμενη προσοχή Πέμπτη και Παρασκευή. Σαββατοκύριακο υποχωρούν τα φαινόμενα και θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει και η θερμοκρασία, να πάμε σε πιο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασιακές τιμές.